Μάλιστα, να πούμε, να επιστρέψουμε στους χιμπατζίδες. Κρίμα, ότι 20 κάτι θα βάζω. Αυτές οι 60 φορές δεν τις κάνουν επειδή ρώτησες, Δήμητρα, με έναν χιμπατζή. Να ενημερώνεσαι. Μπορεί να το κάνουν με 10, άκουσε 12 τώρα, διαφορετικούς. Είναι και δυνατόν. Όπως και οι άνθρωποι. Πάνω απ' όλα πίστη. Και όπως και οι άνθρωποι. Πιστές. Όχι, δεν ήθελα να πω ότι και οι άνθρωποι δεν είμαστε πιστοί. Υπάρχουν και κάποιοι. Πιστοί. Πες τα ρε Σάγια. Το έχουμε καθαρό το αποφέρω μας. Σε παρακαλώ. Να παραιτηθώ, θα φύγω από αυτή την εκπομπή. Φτάνει τόσο. Όχι, ήθελα να πω ότι όπως και οι άνθρωποι δεν το κάνουν όπως τα περισσότερα ζώα μόνο για αναπαραγωγή όταν έχουν ορυξία. Ναι. Όταν το κάνουν για διασκέδαση και είναι τα μόνα ζώα που το κάνουν για διασκέδαση. Για διασκέδαση. Είδες που βλέπω ντοκιμαντέρ. Είδες, μπράβο. Πολύ περίεργο ντοκιμαντέρ βλέπω. Εγώ δεν τα έχω πετύχει. Είναι, κοίταξε. Είναι αυτά, δεν μου λες πού τα βλέπεις αυτά. Κάτσε να δούμε σε ποιο site τα βλέπεις. Σε site. Πάω στη μητέρα μου, βλέπω ντοκιμαντέρ. Με τη μητέρα μου τα βλέπω. Σιμπαντζή! Με τη μητέρα σου. Με τη μητέρα μου τα βλέπω. Πάω και χαζεύεται. Εγώ βλέπω την ώρα. Χαζεύω μαζί της. Η Αφροδίτη μαζί με τη μανούλα της. Κάθεται και βλέπω τη σιμπαντζή της. Δεν σου είδες. Δεν είναι περίεργο. Τώρα κάνουν ένα αποστολικό. 61, 62, 63. Τα μετράμε. Τα μετράμε. Μπράβο παιδιά, να είστε καλά. Πραγματικά να είστε καλά. Εγώ βλέπω την ώρα στο τέτοιο site, δεν έχω πετύχει ποτέ. Εντάξει. Έλα, ρε Κατερίνα, στο νόσο με το γράφει. Νικητές η άσπρη ομάδα που μειώνουν σε 3-1. Κρίμα, αν έβαζα 25 θα κέρδιζα. Και γιατί δεν μου πα. Όχι. Πάω σπίτι και κάθε φορά βλέπω το κυματέ. Επόμενοι παίκτες, ο Σπύρος και ο Νίκος. Πάμε, αγόρι. Και εμένα. Πάμε, ρε Σπύρο. Τρέξε γρήγορα και πάλι σιγά. Θέλω να μου πείτε πόσο διήρκησε ο πιο σύντομος γάμος στην ιστορία του κόσμου. Πόσο διήρκησε. Μπορείτε να το βάλετε σε μέρες, ώρες, μήνες, δευτερόλεπτα, λεπτά, χρόνια, ό,τι θέλετε χρησιμοποιήστε. Έτοιμοι. Έτοιμοι. 22 λεπτά λέει ο Νίκος. 30 λεπτά λέει ο Σπύρος. Η σωστή απάντηση είναι ότι... Θα κάνω ένα τέταρτο τώρα και θα ξαναρρώσουμε όλοι μαζί. Στο Κουβέιτ, όπου έγινε αυτός ο γάμος. Τη στιγμή που βγαίνανε από το Δημαρχείο, τρία λεπτά μετά το γάμο, ακυρώθηκε ο γάμος τους. Έλα, ρε. Τρία λεπτά. Τρία λεπτά, ρε. Τρία λεπτά και προσέξτε γιατί. Σπύρο! Προσέξτε γιατί, για να γελάσει τώρα. Παντρεύονται τα παιδιά. Γελάει ο Νίκος. Το έχω κάνει εικόνα του. Ναι, παντρεύονται. Κάπως έτσι θα είναι. Χαρούμενοι, ξέρεις. Ζωή μου, αγάπη μου, τα αγκαλιασμοί. Πάνε να βγουν. Όπως πάνε να βγουν, τσακ σκοτάφτει λίγο η νύφη. Και κάνει ο γαμπρός. Έλα ρε ηλίθεια. Με το που λέει ηλίθεια, τα παίρνει στην κλάνα η κοπέλα. Χωρίζουμε. Έτσι έγινε αυτό. Αλήθεια λες. Αλήθεια. Εννοείται ότι είναι πολύ σοβαρό λόγο. Συμπέρασμα. Προσοχή, όπως γίνεται με τη σειρά σκαλοπάτια. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα πρώτα βήματα του γάμου. Τι ήταν αυτό, ρε. Κακός. 3-2 μπροστά η μαύρη ομάδα. Ένα 30 λεπτό. Τι αποφάσεις είναι αυτές γρήγορες στιγμές. Δεν φύγανε να τσακωμώ, δεν θα κάνεις. Και να στερείς εμάς τώρα, να στερεί τον πόντο που μπορεί να στερήσει σοκολάτα. Εγώ πιστεύω ότι βγήκε από την εκκλησία και τον πυροβολήσαν. Με το που συμβαίνει λοιπόν αυτό, γυρνάει η νύφη πίσω μέσα στο Δημαρχείο, πάει στον ίδιο υπεύθυνο και του λέει ακύρωση το γάμο που μόλις έκανε. Όπως και ο ίδιος έκανε. Πολύ ήταν στο Δημαρχείο. Δυναμική γυναίκα είναι. Κουβέιτ και όλες έκανε τέτοιο πράγμα γυναίκα. Ούτε μήκα στην εκκλησία δεν θα υπήρχε χαρτούρα. 3-2 μπροστά η μαύρη ομάδα. Το μεγάλο αυτό παιχνίδι, το quiz επιβίωσης είναι εδώ και συνεχίζουμε. Να έρθει τώρα η Δήμητρα και ο Κυριάκος. Ελλάδα μπορεί να πάμε, ρε Κυριάκο. Θέλεις δύσκολη ερώτηση. Κάτι με μπάσκετ. Έλα, κέρδισες. Πρώτο πήγε, λοιπόν, πήγε το μάτσο χθες. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αφού θέλει δύσκολη ερώτηση η Δήμητρα, τον γνωστό μπασκετμπολίστα Μάικλ Τζόρνταν, τον γνωρίζετε. Ναι. Θέλω να μου πείτε. Ωραία ρούχα έχει βγάλει. Εντάξει, όχι, εντάξει. Το άκυρο, ερώτηση. Θα πάρουμε λέξη όπως η Δήμητρα κατηγορία. Θα πάρουμε γιατί την είδα. Έκανα αυτό το βλέμμα που έκανε προηγουμένως στον κάμεραμάν, το άγριο αυτό. Τι εννοεί. Δεν έκανα έτσι στον κάμεραμάν, έκανα έτσι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω να μου πείτε κάτι πιο απλό, πιο ξεκάθαρο. Ναι. Το οποίο μπορείτε να. Παράτο. Τίμιο. Να το βρείτε. Πόσο ζυγίζει το μεγαλύτερο, μεγάλη σημασία, επόμενη λέξη, φυσικό στήθος στον κόσμο. Φυσικό. Γυναικείο.
Ναι. Ήταν. Η λέξη φυσικό είναι η λέξη κλειδί. Το ένα στήθος. Το ένα και τα δύο. Και τα δύο, και τα δύο. Δεν έχει θέμα ηλικία. Δεν έχει θέμα ηλικία προφανώς. Γιατί είναι... τι εννοείς ότι η ηλικία πώς θα μπορούσε να παίξει ρόλο. Πώς θα μπορούσε να παίξει ρόλο. Όσο βαραίνει πιστεύω. Δεν βαραίνει. Βαραίνει, δεν βαραίνει. Κάτσε παιδιά. Άλλο να είναι εδώ και άλλο να είναι. Λογοβάρους γίνεται. Λίγο χυμαδιό, ναι. Τώρα και οι δύο θα μπορούσε κανείς να πει ότι. Είναι το μεγαλύτερο. Έχετε πλεονέκτημα ή έχετε κάτι που να σας βοηθήσει. Ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος υποθέτω ότι γνωρίζει. Γνωρίζεις, έτσι. Αποστήθη. Ναι. Δηλαδή. Εντάξει. Παλιά λέμε τώρα. Παλιά. Γνωρίζεις, έχεις δηλαδή άποψη. Εσύ είσαι γυναίκα, σίγουρα γνωρίζεις. Δεν ζυγίζει και πολύ. Προηγουμένως τα πήγες καλά με την ανατομία. Τώρα. Τώρα. Νίκο, είσαι όπως λέμε στήθος ή ποπό. Πίσω. Πάνω. Πισοκούνα. Σπύρο. Πάτω. Έχουμε πει όλοι διαφορετικά. Πες ποπό, πες βαρέλι, πες κάτι. Την άλλη φορά έχεις πει γιτάρο. Τώρα το πες, πάει. Λοιπόν, να δούμε τις απαντήσεις σας. 14,5. 12. Εσύ πρέπει να κέρδισε, γιατί. Ναι, πρέπει να είναι μεγάλο. Ναι, εντάξει, σίγουρα σου πω, παιδιά, είναι 25 και. Στο λόγο. 25 και. Αφού είσαι με το μεγαλύτερο, ρε. Δεν είχες δει αυτή. Αυτή που είχε παίξει την ταινία στο δικτάτορα. Είμαι φυσικό. Φυσικό, άμα είναι μια κοπέλα 130-140 κιλά. Υπάρχουν κάτι υπέρβαρες που φτάνουν 270-180 κιλά. Σκοτρέ δεν σκέφτηκα. Η σωστή απάντηση λοιπόν είναι ότι το μεγαλύτερο φυσικό στήθος στον κόσμο ζυγίζει. Τώρα ίσως. Πιο καλά θα ήθελα να κάνω έτσι. Δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκεται. Πιάσε το νόημά μου. Ζυγίζει 59 κιλά, νικήτρια η Δήμητρα. Απόλυτη σιωπή εδώ στο πλατό. Όσο! 59 κιλά δεν είναι η Τατιάνα. 59 κιλά είμαι εγώ. Φαντάσου, δύο στήθη, όσο ο Ιδαλάχια. 59 κιλά είναι η Ευελίνα. Να είμαι εγώ. 59 είμαι εγώ. Και εσύ και η Ευελίνα. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, πού φτάνει κάτω. 59 κιλά, παιδιά. Πόντος για τη μαύρη ομάδα. Τι πόντος, ρε, με 14 κιλά, πού πας. Δήμητρα, να σου πω, με την ανατομία θα πηγαίνεις καλά τελικά, έτσι. Είδες. Είναι, βρήκαμε το στοιχείο σου. Και ήταν και δύσκολη ερώτηση, να το λέμε κι αυτό. Ναι. Δεν βλέπω κανένα να απαντάει κάτι. Ξέρουμε. Άρα, ξέρουμε προς τα πού θα το πηγαίνουμε όταν θέλουμε να βοηθήσουμε τη μαύρη ομάδα. Συγχαρητήρια, 4 κιλά. Ευχαριστώ, ρε Σάκη. Η μαύρη ομάδα. Θα το θυμάμαι. Σε φωτιά σήμερα. Φωτιά. Να έρθουν τώρα οι επόμενοι παίκτες για να συνεχίσουμε το quiz της επιβίωσης, δηλαδή ο Πάνος και η Αφροδίτη. Ω, πάει, μαντικός. Θέλω να μου πείτε πόσο είναι. Ναι. Το υψηλότερο στον κόσμο κατά κεφάλαιο εισόδημα. Το υψηλότερο. Σε δολάρια. Μέσο όρο σε όλο τον κόσμο. Δεν έχω ξαναργήσει τόσο πολύ σε απάντηση. Να δούμε την απάντησή σα. Ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Κολλάδιτα και το δολάριο. Ξέρω εγώ δεν έβαλα δολάριο, αλλά εντάξει. Αμέ. Όμα. 500 χίνες. 500 χιλιάρικα. Άλλο σου πω, παρόλα αυτά, εντάξει, κερδίσαμε. Εντάξει, να σου πω. 500.000 δολάρια λέει. 43 χίνες λέει η Αφροδίτη, 500 χίνες λέει ο Παναγιώτης. Για να δούμε. Η σωστή απάντηση λοιπόν είναι 98.900 δολάρια νικήτρια η Αφροδίτη. Και η χώρα στην οποία συμβαίνει αυτό είναι το Κατάρ. Όχι. Αλήθεια. Κι όμως δεν είναι η Ελλάδα. Κι όμως. Τι να πω, ρε, κατά μέσο όρο 93 χιλιάρικα στο Κατάρ. Λες τώρα. Να πάμε να ζήσουμε εκεί. Με μπέρδεψε. Τι δουλειά κάνουμε εδώ πέρα, Σάκη, πάμε στο Κατάρ. Νικήτρια η Αφροδίτη που μειώνει σε 4-3. Παιδιά, 4-3 μπροστά η μαύρη ομάδα. Το quiz επιβίωση συνεχίζεται. Να έρθουν τώρα η Κατερίνα και ο Νίκος. Πάμε, Κατερινιό. Πάμε παρακάτω, παιδιά. Θέλω να μου πείτε σε τι ποσοστό είναι ίδιο το ανθρώπινο DNA με αυτό
Εις μπανάνας. Ορίστε. Εις μπανάνας, ναι. Όντως τώρα. Ναι, αγαπητοί μου φίλοι, της μπανάνας. Ξέρει. Τι να ξέρω, ρε. Σε τι ποσοστό είναι ίδιο το ανθρώπινο DNA με αυτό της μπανάνας. Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο και μία μπανάνα. Πω, πω, έχω και καιρό να φάω μπανάνα. Πόσο κοντά είναι το DNA τους. Τώρα. Θα μου πεις, άνθρωπος από άνθρωπο διαφέρουν. Ξέρω άνθρωπο με 97% παρόμοιο DNA, αλλά τέλος πάντων. Να δούμε τις απαντήσεις σας, λοιπόν. Μπανάνες και πατζέντες. Από ντοκιμαντέρ. Πρόβλημα στο άσπρο μάτι. Αυτό από ντοκιμαντέρ. Έχεις δει και ντοκιμαντέρ με μπανάνες, Αφροδίτη. Σοβαρά, άμα το βρεις αυτό... Το είπα. Θα προβληματιστώ. Ένα γράψε αυτό. Απαντήσεις σας. Πραγματικά, άμα το βρει. Όχι, ρε Συνικό. Αλλά γράψε αυτό. 72% γράφει ο Νίκος. 52% γράφει η Κατερίνα. Αυτό εσύ πρέπει να το απαντήσεις, Σπύρο. Πάνω από 90. Ξέρει μπανάνα με τον άνθρωπο, ρε φίλε. Ταιριάζει πάρα πολύ. Μπανάνα με τον άνθρωπο, ταιριάζουν πολύ, ε. Μπανάνες είμαστε. Και τότε γιατί μιλάνε οι μπανάνες και δεν. Άμα βάλεις λίγο πιο πάνω από 72, πας στο 85-90, θα αρχίσει να μα ξεφλουδίζει σιγά σιγά. Θα λέμε, όπου κάτσε να σε ξεφλουδίσω λιγάκι. Τι κάνεις. Η σωστή απάντηση είναι 50% νικήτρια, Κατερίνα. Που κάνει το 5-3. Ούτε να το ξέρα, ρε. Έχει καιρό να φας μπανάνα. Άντε. Μπορείτε να μου δώσετε μια μπανάνα δώρο στο έπαθλο μαζί. Εγώ. Να σου δώσουμε έναν άνθρωπο που μοιάζει πολύ με μπανάνα. Παιδιά, τι, το πέτυχα έτσι. Δεν χρειάζεται να λέμε, δεν μου το ξέρω. 5-3, νικήτρια η μαύρη ομάδα. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε Κατερίνα, το έκανες. We are the champions, my friend. Να δώσουμε καταρχάς ένα χειροκρότημα στην άσπρη ομάδα που τα πήγε περίφημα. Πήγατε πολύ καλά. Ήσασταν και τρεις, μειονεκτούσατε αριθμητικά, ήταν δύσκολη η κατάσταση. Είχα, όχι. Είχανε advantage γιατί είναι πιο λίγοι. Παίζαν περισσότερες φορές. Σταμάτω, μαλάκα μου, παίζουμε quiz τώρα. Σε παρακαλώ. Ένα χειροκρότημα και στη μαύρη ομάδα που κέρδισε. Μπράβο, παιδιά.